Γεια σας φίλες και φίλοι από το Δημοτικό Στάδιο Σουφλίου, όπου ο Εύρος θα βρεθεί αντιμέτωπος με την ομάδα του Ορφέα Ελευθερούπολης. Στα πλαίσια της 21ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της 3ης Εθνικής Κατηγορίας, να πούμε ότι το παιχνίδι αυτό ήταν προγραμματισμένο να γίνει πριν από δύο εβδομάδες, αλλά λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου, το παιχνίδι γίνεται σήμερα. Με τον Ορφέα εδώ και την ομάδα του Σουφλίου, με τις κόκκινες εμφανίσεις, το Εύρος Σουφλίου με τις μπλε εμφανίσεις είναι η ομάδα της Ελευθερούπολης. Να δώσουμε στη θέση των δύο ομάδων. Να πούμε ότι διαιτητής είναι ο Περικλής ο Μπαρχαρίδης με τον Τζακίρη και τον Χασιώτη, οι δύο βοηθοί του και οι τρεις από την έψεδρά μας. Ενώ στη θέση των δύο ομάδων, ο Χαραλαμπής τερματοφύλακας για τον Ορφέα και Χαγιάς με το νούμερο 2, 3 Ουζούνογλου, 4 Βραμέτζαρης, 5 Σκέτζος, 6 Τζίζι, 7 Σαβελίδης, 8 Αϊβάζης, 9 Θεοδωρίδης, 10 ο Κερμενίδης και το 11 ο Κιγάης. Τριανταφυλλίδης, Χριστοδουλίδης, Βαγκυρτζής, Παγκάκης, Παπουτζής, Ζουμπούλης και Δάφιος είναι αυτοί που κάθονται στον πάγκο. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Μπινόπουλος τερματοφύλακας για την ομάδα του Εύρου Σουφλίου με το νούμερο 2 ο Κίτσος, 3 ο Παναγιώτου, 4 ο Λίτσιος, το 5 ο Γαβανάς, το 6 ο Ναφαναηλίδης, το 7 ο Λαμπερνάκης, το 8 είναι ο Εφρεμίδης, το 9 ο Φέτσης, το 10 ο Ερκά. Να πούμε ότι ο Φέτσης έχει τη φανέλα με το νούμερο 17 και το 11 ο Τοπούζης, ο Μπάμιος, ο Μάτεβ, ο Τσαπάνης, ο Βογιατζής, ο Τζαφυρόπουλος και ο Αντωνιάδης είναι αυτοί που κάθονται στον πάγκο. Να πούμε ότι πριν ξεκινήσει το παιχνίδι υπήρχε ένα πρόβλημα στον αγωνιστικό χώρο. Τελικά όμως από συντονισμένες προσπάθειες των διοικούντων της ομάδας του Σουφλίου το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, έτσι δίνει τη δυνατότητα στο διαιτητή τον Μπαρχαρίδη, τον Περικλή, να σφυρίξει το παιχνίδι και να ξεκινήσει το παιχνίδι. Περάστη πάσα, πολύ καλή πάσα, για δούμε τώρα την προσπάθεια. Είναι ο Τοπούζης, θα κάνει το σουτ, Χαραλαμπής θα μπλοκάρει. Καλή στιγμή με τον Τοπούζη, μόλις το 4ο λεπτό του πρώτου μέρους, ο Τοπούζης σούταρε. Σε καλή θέση όμως ο Χαραλαμπής δεν ευνηδιάζεται, μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Προσπάθεια με τον Κερμενίδη. Ο Κιγάης θα βγάλει την σέντρα, Μπινόπουλος θα μπλοκάρει την μπάλα, θα δω ψηλό κρέμαστο που έγινε από τον Κιγάη. Σέντρα περισσότερο πήγαινε, αλλά εδώ κοντά είναι ο Τοπούζης, αλλαγή μπάλας. Το σουτ Χαραλαμπίδης, λίγο έξω η μπάλα. Πολύ καλό το σουτ από τον Φέτσι, πέρασε από το τείχος η μπάλα, όμως πέρα, λίγο έξω από το αριστερό κάτω δοκάρι. Η βαθιά παλιά που θα γίνει, πέρασε Τζίτζης, εκεί επικίνδυνα θα σουτάρει. Η μπάλα, νέα προσπάθεια, ο Τζίτζης ζητάει χέρι στη φάση. Αυτή δεν είδε κάτι ο Μπαρχαρίδης, όσο είχα μια πολύ καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους με τον Τζίτζη. Κερμενίδης ο τρίτος συνεχόμενο κόρνερ, με φάλτζο μέσα στην περιοχή, δεν απομακρύνει την μπάλα, όπως εκεί, κίνδυνος και η κόντρα σε σούτ που έγινε εκεί ο Βραμέντζαλης. Κόντρα η μπάλα, κατέληξε σε νέο κόρνερ ο Τζίτζη. Σέντρα, κεφαλιά, επιμένουν με Κιγάη. Νέα προσπάθεια η σέντρα, κεφαλιά είναι out από τον Βραμέντζαλη. Καλή στιγμή. Πέρασε η πάσα, δεν υπάρχει offside. Διάδομο τώρα τον Φέτσι. Τέτα τέτο ο Φέτσις θα κάνει το shoot and a goal. Ο Φέτσις θα σκοράρει και θα κάνει το 1-0 μετά την ωραία πάσα. Δεν υπήρχε περίπτωση για offside. Ο Φέτσις ψύχρεμα θα κάνει το shoot, την μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα για να γίνει το 1-0 για την ομάδα του Εύρου Σουφλίου. Πολύ καλή προσπάθεια για τους γηπεδούχους και τον goal για τον Εύρο στο 28 του πρώτου μέρους. Η ομάδα του Σουφλίου ανοίγει το σκορ με τον Φέτζη. Θα γίνει κερδισμένος ο Λαμπερνάκης, συνεχίζει την προσπάθεια του. Λαμπερνάκης πέρασε η πάσα
Για να δούμε τον Ποπούζη, θα γυρίσει την μπάλα, επικίνδυνη φάση, για να δούμε το σουτ, μπάλα κοντράρι, καταλήγει κόρνερ. Ο Εργά ήταν αυτός που τελευταίος είχε την μπάλα. Έκανε το σουτ την μπάλα κόντραρι, όμως έτσι κατέληξε κόρνερ, καλή στιγμή, με τη συμπλήρωση του ημιώρου, που πήρε για βοήθεια ο Εφρεμίδης, συμπαθία παλιά. Για τον Ποπούζη, το λάθος από τον Σκέντο, το Ποπούζης, θα προλάβει να βγάλει τη σέντρα, θα την κάνει τη σέντρα, το πλασέ, χάνεται. Μοναδική ευκαιρία για τον Εργάν να αποκαλεί θέση στο πλαγιό για τους γηπεδούχους. Λαμπερνάγκης με τον Κίτσο. Λαμπερνάγκης θα βγει σέντρα, πέρασε. Χαμένη και αυτή η ευκαιρία με τον Φέτσι. Αν προσπαθεί, διώχνει ο Σκέντος, η μπάλα έρχεται στον Λαμπερνάγκη. Σκέντος. Θεοδωρίδης πήρε την κεφαλιά, υπάρχει offside. Δίνει offside ο Χαϊσιώτης. Ο Κούζης κεφαλιά, Σκέντος. Αβάνας με τον Ποπούζη, πέρασε. Είναι ο Φέτσης αυτός, θα βγάλει την σέντρα και ο σουτ, άουτ. Καλή στιγμή και αυτή. Εκτελεί το κόρνερ από τον Αϊβάζη, κεφαλιά προσπάθεια του Θεοδωρίδη, βγαίνει ο Ντινόπουλος για να υπάρξει επιθετικό φάουλ. Να δούμε, ο Κέντζος, ο Σαβελίδη, κρατήσει την μπάλα. Έχει βγει πλάγια όμως για να γυρίσει τον Ζουνογλου, ώστε βγάζει σέντρα, παίρνει ύψος με την κεφαλιά του Λίτσιου, το σούτ θα μπλοκάρει. Ο Κερμενής αυτός που έκανε το σούτ, μπάλα στον Αϊβάζη χωρίς αποτέλεσμα. Προσπάθεια πολύ καλή για τον Αντώνη Αντωνιάδη, θα περάσει ο Αντωνιάδη, θα την πάρει, θα βγάλει πλάγια. Ματεύ, σουτάρει, επιμένει, θα πέσει και έχουμε πέναλτι. Δίνει πέναλτι, ο Παρχαρίδης, ο Περικλής, την προσπάθεια του Χριστοβουλίδη εκεί. Θα δώσει το πέναλτι, θα δείξει και την κίτρινη κάρτα στον Χριστοβουλίδη. Προσπάθεια του Ματεύ, προσπάθησε να αποφύγει. Θεώρησε ο Παρχαρίτης που ήταν πολύ κοντά στη φάση ότι υπάρχει ανατροπή, έδωσε το πέναλτι και τώρα είναι ο Ποπούζης αυτός που ετοιμάζεται από τα 11 μέτρα να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Ενώ η διαιτή, ο Ποπούζης ξεγελάει και τον πέρα. Είναι το 2-0 με τον Ποπούζη. Πολύ καλή εκτέλεση, ξεγέλασε τον τραυματοφύλακα του Χαραλαμπίδη, έτσι την παλαστά δίκτυα και έτσι έχουμε το 2-0 στο 21ο λεπτό του δευτέρου μέρους, τον γκολ με σκόρερ τον Ποπούζη με εύστοχο χτύμα απέναντι. Έχετε το βάλω ο Σαβελίδης, η κεφαλιά, Μπινόπουλος βγαίνει και καθαρίζει η φάση, θα έλεγα. Μπραμέντζαλης, Παναγιώτου, βαθιά πάγια για τον Ποπούζη, Μπραμέντζαλης είναι κοντά, Ποπούζης από πλάγια, θα γυρίσει την μπάλα και έχουμε τον γκολ, Εφρεμίδη σκόρερ, μετά την μεγάλη πάσα που έγινε, ο Ποπούζης θα ξεφύγει με ωραία κίνηση, εκεί στο χώρο από την απέναντι πλευρά κινήθηκαν οι παίκτες του Σουφλίου με τον Εφρεμίδη που δεν δυσκολεύτηκε με κεφαλιά να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα να βγάλει τη σέντρα ο Λίτσιος, ειδικά κυγάει, θα κάνει το σούτο ο Μπινόπουλος σε καλή θέση και θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Ζουμπούλης με τον Κερμενίδη και τώρα έχουμε το φινάλε από τον διαιτή, τον Περικλή του Βαργαρίδη. 3-0 δίκαιη νίκη για την ομάδα του Σουφλίου απέναντι στην Οφέα Ελευθερούς που παρουσιάστηκε και στο παιχνίδι αυτό με πάρα πολλές αδυναμίες σε όλες τις γραμμές.